Πολύ σύντομα, να πω απλώς ότι ακολουθήθηκε η δικονομική διαδικασία για την εκτέλεση του εντάλματος. Προθεσμία για να απολογηθεί ο κύριος Λιγνάδης είναι για την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Περισσότερες πληροφορίες σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν λάβουμε αντίγραφα και έχουμε πλήρη ενημέρωση. Ποια είναι η θέση του εντολέα σας για το κατηγορητήριο? Δύο βιασμούς το αποδίδονται. Ποια είναι η θέση? Για τη σύντομη αυτή ενημέρωση που είχα, που υπήρχε και η καλοσύνη να το πω να με ενημερώσουν εκτός σειράς, γιατί ξέρετε ποια μέρα είναι σήμερα και ουσιαστικά εκτελείται το έντερμα, μπορώ να σας πω ότι και πριν και μετά είναι πλήρης άρνηση για τέτοια περιστατικά. Και για ποιο λόγο λέει ο κύριος Λιγνάδη, για ποιο λόγο ο κύριος να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι τόσα χρόνια μετά και να καταγγείλουν βιασμό, τι όφελος έχουν? Θα μελετήσουμε τη δικογραφία και θα τοποθετηθούμε θεσμικώς, όπως πρέπει. Γνωρίζει τους καταγγέλλοντες ο σκηνοθέτης? Δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχω λάβει γνώση, δεν όλα αυτά πράγματα τα μεταφέρω, να προετοιμάσουμε την υπεράσπισή μας, το καταλαβαίνετε νομίζω. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, κύριε Γερουλέα. Σύση, ακούσαμε Έλενα, τον από ό,τι κατάλαβα δεν έχει λάβει αντίγραφα ακόμα. Αύριο θα πάρει τα αντίγραφα από τη δικογραφία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε είναι ότι στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται τρεις καταθέσεις και δύο μηνύσεις. Μιλάμε για την πρώτη μήνυση, η οποία το αδίκημα είναι παραγεγραμμένο, αλλά ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για, για τις επόμενες κινήσεις της δικαιοσύνης, και για τη δεύτερη μήνυση, η οποία κατατέθηκε την Παρασκευή το πρωί από τον 25χρονο, ο οποίος είχε καταγγείλει βιασμό στα 14 του χρόνια. Όπως ακούσατε και τον κύριο Γεωργουλέα, ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες, αρνείται τα όσα του αποδίδονται. Αύριο λοιπόν θα λάβει γνώση της δικογραφίας, θα πάρει στα χέρια του τις μηνύσεις αλλά και τις καταθέσεις που τον εμπλέκουν, που το αποδίδουν τη βαρύτατη κατηγορία του βιασμού κατά συρροή. Θα λάβει και εκείνος γνώση και στη συνέχεια θα έρθει εδώ να απολογηθεί την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα. Μέχρι την Τετάρτη λοιπόν θα έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια του. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι κατάλαβα, δεν γνωρίζει ούτε ποια πρόσωπα έχουν κάνει τις καταγγελίες. Παρόλα αυτά, αρνείται όλες τις κατηγορίες. Δεν γνωρίζει, γιατί δεν έχει πάρει τα στοιχεία. Μάλιστα. Αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται. Μάλιστα.